Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωακήμ, για να μιλήσουμε για την κατάσταση στην άλλοτε ακμάζουσα, στην άλλοτε πολύ μεγάλη εταιρεία της Καβάλας, τα Μάρμαρα της Καβάλας. Καλησπέρα, κύριε Ιωακήμ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, βρεθήκατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ζητήσετε τη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου και γενικότερα βέβαια της κοινωνίας της Καβάλας, γιατί τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται στα Μάρμαρα της Καβάλας, δεν είναι καθόλου καλά. Όπως ακριβώς τα λέτε. Έτσι. Βρισκόμαστε εδώ και μία εβδομάδα σε επίσκεψη εργασίας. Mm-hmm. Έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις με δικηγόρο όσον αφορά εμάς, ας πούμε, απέναντι στην εταιρεία. Από ό,τι βλέπουμε, δεν προτίθεται το εργοστάσιο να παραμείνει στην πόλη μας. Α, μάλιστα, καταλαβαίνω. Ετοιμάζεται δηλαδή για μετακόμιση, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα ετοιμάζεται για λουκέτο. Για λουκέτο. Όπως και τόσες άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Πράγμα όμως που εμείς οι εργαζομένοι δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό σε μια παλαιότερη επίσκεψη που είχαμε κάνει τον Νοέμβριο, με κάποιες υποσχέσεις που μας δώσανε, επιστρέψαμε πίσω, βάλαμε την πλάτη μας για να κρατήσουμε αυτό το εργοστάσιο στην πόλη μας και να υπάρχουν και θέσεις εργασίας, αλλά οι υποσχέσεις πήγανε στράφη. Πόσος κόσμος δουλεύει, κύριε Ιωακήμ, στα Μάρμαρα αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι 18 ή 19 άτομα. Μάλιστα. Στον καιρό της παντοδυναμίας του, θυμόσαστε πόσα άτομα δουλεύανε? Τρεις βάρδιες. Τρεις βάρδιες, έτσι. Δεν σταματούσε ποτέ. Με τίποτα. Και μάλιστα. Σαββάτα και Κυριακές και πάντα. Καταλαβαίνω. Εσείς λέτε ότι είστε απλήρωτοι 9 μήνες, έτσι? 9 μήνες είμαστε μέσα με τον τρόπο του... Των προκαταβολών. Πάρτε έναντι, καθυστέρηση στον ένα μήνα, στον 1,5 μήνα να πληρώσει και έτσι φτάσαμε στο σημείο να μας έχει 9 μήνες μέσα. Μάλιστα, μάλιστα. Και ποια είναι η δικαιολογία για αυτές τις καθυστερήσεις? Εννοώ ότι αν ένας επιχειρηματίας δεν υπάρχει κύκλος εργασιών, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αδυναμία πληρωμής, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχει ένας κύκλος εργασιών στα Μάρμαρα της Καβάλας. Δηλαδή δουλεύει το εργοστάσιο και φέρνει κέρδη. Δουλεύει το εργοστάσιο. Απλά αδυναμία πληρωμής, εντάξει, λόγω του αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Εκεί το ρίχνουν το θέμα. Καταλαβαίνω. Γενικότερα στην κρίση που επικρατεί, και αυτό και δεν γίνονται οι πληρωμές, έτσι. Ναι. Και αυτή τη στιγμή βρήκανε τον τρόπο της κρίσης και εν καιρό επίσκεψης έχουν απολύσει 4 άτομα. Αυτό γίνεται νομικά, στέκει? Δηλαδή εσείς το ψάχνετε και με τους δικηγόρους? Στέκει αυτό, μπορεί να γίνει? Νομικά όχι. Απλά σου λέει ότι αυτός το κάνει και εσύ τρέχα γύρευε με τους δικηγόρους. Μάλιστα, μάλιστα. Στην ουσία δεν τον ενδιαφέρει κιόλας? Πιθανόν. Πιθανόν. Δεν ξέρω ποια είναι η εντύπωση που είχατε χθες από την αντίδραση τόσο της διοίκησης του Δήμου όσο και των δημοτικών παρατάξεων. Πήραμε κάποιες υποσχέσεις από πάνω, ακούσαμε κάποια πράγματα εκεί πέρα. Πιστεύω να υλοποιηθούν αυτά που είπανε. Τώρα, αν το αφήσουμε σε μόνο υποσχέσεις, τι να σας πω. Συνήθως οι υποσχέσεις είναι το καλύτερο πράγμα που δίνουν σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Τώρα είναι και βέβαια και η προεκλογική περίοδο, οι υποσχέσεις έστω και λίγες μπορούν να δοθούν. Πάντως, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, σύσσωμο και η διοίκηση και η αντιπολίτευση είναι στο πλευρό σας, αλλά δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι όσον αφορά με αυτό που είπατε, τις δρομολογημένες εξελίξεις στο να κλείσει το εργοστάσιο. Αν υπάρχει δηλαδή αυτή η απόφαση από τη διοίκηση, όποια και στήριξη να υπάρχει από την τοπική κοινωνία μέσω του Δήμου Καβάλας, δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όμως πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια, εντάξει, γιατί δεν είναι δικαιολογία αυτό τώρα η κρίση συνέχεια που λένε, ας πούμε, το έχουμε πάρει αυτό το τέτοιο. Δεν μπορεί τώρα ένα εργοστάσιο να δουλεύει, να παράγει και μας χτυπάει η κρίση. Ναι, καταλαβαίνω, βεβαίως. Παράγει σημαίνει και πουλάει, σημαίνει έχει και κάποια έσοδα, άρα θα πρέπει να καλύπτει και κάποιες βασικές ανάγκες, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού. Γιατί από την άλλη πλευρά αυτό το εργοστάσιο έχει και ένα λατομείο στη Δράμα. Ναι. Το οποίο αυτό λατομείο δουλεύει κανονικά και οι άνθρωποι εκεί πέρα πάνω πληρώνονται κανονικά. Αντιλαμβάνομαι, μάλιστα. Ο όγκος φεύγει ακατέργαστος και πωλείται για την Κίνα.
Φεύγει έτσι όπως δηλαδή βγαίνει ο όγκος και από δεν περνάει από τα μάρμαρα της Καβάλας, φεύγει κατευθείαν. Ναι, ναι. Πείτε μου λίγο, γενικότερα έτσι, αυτά τα 18 άτομα είστε κοντά στη σύνταξη, είστε η ηλικία δηλαδή που αν συμβεί το χειρότερο, δηλαδή το απευθέω, αν κλείσει το εργοστάσιο, θα μπορέσει κάποια στιγμή σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποια από εσάς να βγείτε στη σύνταξη ή να αναζητήσετε, αν είστε μικρότερης ηλικίας, αλλού δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα από τα 18 άτομα τα 4 ανήκουν στα γραφεία. Ναι, προσωπικό του γραφείου, μάλιστα. Ναι. Οι υπόλοιποι που βρισκόμαστε μέσα στην κατεργασία στο εργοστάσιο, οι υπόλοιποι 14 ας το πούμε, εάν το βάλουμε μέχρι τέλος του 13 θα μείνουν 5 άτομα μέσα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι για σύνταξη, όπως και εγώ που είμαι ένας από τους απολυόμενους, ήμουνα στην τελευταία χρονιά. Τελευταία χρονιά δηλαδή πριν βγείτε σύνταξη. Πριν συμπληρώσετε το όριο ηλικίας, γιατί φαντάζομαι τα ένσημα τα έχετε συμπληρώσει. Την ηλικία την έχω. Τα ένσημα δεν έχω. Τα ένσημα, μάλιστα. Ναι. Το αντίθετο. Άρα δηλαδή στην ουσία γίνεται ένας αγώνας επιβίωσης εσείς να βγείτε στη σύνταξη. Βεβαίως υπάρχει θέμα και για τα υπόλοιπα 5 άτομα, αλλά τίθεται και ζήτημα ότι να κλείσει δηλαδή το εργοστάσιο και να ψάχνετε κάποια λίγα ένσημα για να βγείτε στη σύνταξη. Ναι, ακριβώς. Και είμαστε οι περισσότεροι από τα 14 άτομα, δυστυχώς είμαστε οι περισσότεροι που ψάχνουμε αυτά τα ένσημα. Και βεβαίως σε κάποιες άλλες εποχές, τα μάρμαρα Καβάλας, εκεί η περιοχή, τα πλαστικά Καβάλας παραδίπλα, ευτυχώς υπάρχει ακόμα και η βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, ήταν ένας οικονομικός πνεύμονας. Είπατε και εσείς για τρεις βάρδιες που δεν σταματούσαν πουθενά. Και άρα ναι. Το ερώτημα είναι και ο κόσμος που θα ερχόταν, αν το εργοστάσιο δούλευε και εσείς βγαίνατε στη σύνταξη, πού θα μπορεί να απασχοληθεί, έτσι. Ένα γενικότερο ερώτημα, βέβαια, όχι στην προκειμένη περίπτωση για σας. Έτσι, αναρωτιέμαι και εγώ τις δυσκολίες της κατάστασης. Θα χαθούν πάλι κάποιες θέσεις, θα μείνει ένα κουφάρι όπως έμεινε ένα κουφάρι και τα πλαστικά Καβάλας. Ναι. Αυτό θα συμβεί και στα μάρμαρα Καβάλας. Λοιπόν, κύριε Ιωακήμ, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μια τελευταία ερώτηση. Φαντάζομαι ότι έχουν γίνει επαφές και με την επιθεώρηση εργασίας. Ναι, έχουμε κάποιο ραντεβού την Πέμπτη με τη διοίκηση του εργοστασίου και με την επιθεώρηση και εμείς οι απολυόμενοι βασικά, ας πούμε, γιατί οι υπόλοιποι είναι σε δικηγόρο. Ναι. Εμείς οι 4 απολυόμενοι που είμαστε έχουμε κάποιο ραντεβού στην επιθεώρηση εργασίας την Πέμπτη. Ελπίζω να βγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα από αυτή την επαφή, κύριε Ιωακήμ, και τουλάχιστον να συνεχίσετε να έχετε για να παίρνετε αυτά τα λίγα τα ένσημα που σας απομένουν για να βγείτε σύνταξη. Κοιτάξτε να δείτε, βασικά όλοι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε τίποτα και έχουμε κάνει πρόταση στη διοίκηση αυτή τη στιγμή να μας καταβάλει τουλάχιστον κάποιους μισθούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και εμείς στις δικές μας υποχρεώσεις με αυτά τα χαράτσια και τα δάνεια και τα... Έρχονται και οι φορολογίες εισοδήματος. Ναι, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και πάλι θα επιστρέψουμε να βοηθήσουμε, πάλι δηλαδή είμαστε διαθετημένοι να βάλουμε πλάτη. Μήπως και καταφέρουμε να κρατήσουμε έστω και αυτό το εργοστάσιο με το λίγο προσωπικό να μείνει στην πόλη μας, να υπάρχουν θέσεις, έστω και αυτές οι λίγες. Δεν ξέρω αν αυτή η στάση που κρατάτε, να βάζετε δηλαδή την πλάτη για να συνεχίσει το εργοστάσιο, τη λειτουργία του, εκτιμάται από τη διοίκηση του εργοστασίου. Από ό,τι φαίνεται κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αντίθετα μάλιστα στην προηγούμενη επίσκεψη που κάναμε και αφού βάλαμε πλάτη μας ζήτησε και μια μείωση 20% εφόσον μας χρωστούσε και τα δεδουλευμένα. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχει... Καταλαβαίνω. Πραγματικά ελπίζω και ότι το καλύτερο κύριε Ιωακήμ για τη συνέχεια, αν και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά δύσκολα εκεί στα μάρμαρα της Καβάλας. Και εμείς αυτό ευχόμαστε, μακάρι να γίνει κάτι, να βοηθήσουν και όλοι οι τοπικοί παράγοντες εδώ πέρα και μήπως και καταφέρουμε όλοι μαζί κάτι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Παρακαλώ, γεια σας.